και υπεραρθίσετε υπεράνω των βουνών, λέγει ο προφητικός λόγος. Τις έσκατες ημέρες, την εποχή της Καινής Διαθήκης, το όρος του Θεού θα γίνει φανερό, θα ακτινοβολήσει και θα υψωθεί υπεράνω όλων των βουνών. Οι τρεις ιεράρχες, των οποίων το απολυτίκιο εψάλαμε προηγουμένως, είναι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι πολύφωτος ουρανός, διότι το στερέωμά της περιλαμβάνει εκατομμύρια άστρων, νοητών άστρων, μεταξύ των οποίων ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος και ο Χρυσόστομος είναι από τα μέγιστα άστρα, από τους μεγίστους φωστήρας της Εκκλησίας. Προς τιμήν των τριών ιεραρχών, των μεγάλων, των μεγίστων φωστήρων της Εκκλησίας και των προμάχων της πίστεως, απόψε το θέμα θα είναι εκκλησιολογικό. Θα ομιλήσουμε για την Εκκλησία. Πολλοί έχουν εσφαλμένη γνώμη για την Εκκλησία. Πολλοί νομίζουν ότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες και ομιλούν για Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και για Ένωση Εκκλησιών. Άλλοι νομίζουν ότι υπάρχει μία Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία αυτή έχει αόρατο χαρακτήρα και υπάρχει σε όλες τις χριστιανικές ομολογίες, και στην Ορθοδοξία δηλαδή, αλλά και στον παπισμό και στο πλήθος των ομολογιών του Προτεσταντισμού. Πολλοί επίσης νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι το ιερατείο, και μάλιστα οι επίσκοποι, οι αρχιεπίσκοποι και οι πατριάρχες. Γι' αυτό είναι ανάγκη να κάνουμε σειρά ομιλιών, για να δείξει ο λόγος τι είναι στην πραγματικότητα η Εκκλησία. Είναι όπως φρονούν οι πολλοί ή όπως φρονούν οι ολίγοι? Η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος, που συνεπλήρωσε το σύμβολο της Νικαίας, της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, στα συμπληρωματικά άρθρα περιέλαβε και άρθρο για την Εκκλησία. Στο σύμβολο της πίστεως, ο πιστός ομολογεί πρώτα πίστη στον Τριαδικό Θεό, που είναι το ύψιστο δόγμα της πίστεως, η υψίστη αλήθεια της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, και εις ένα Κύριον,
Ιησούν Χριστόν και εις το Πνεύμα το Άγιο. Μετά τα άρθρα για τον Τριαδικό Θεό έρχεται το άρθρο για την Εκκλησία, για το κράτος του Θεού που ίδρυσε ο ένας της Τριάδος ενανθρωπίσας και θυσιαστής. Πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι αντικείμενον πίστεως. Πιστεύομεν εις τον Θεόν, πιστεύομεν και εις την Εκκλησία. Το δόγμα της Εκκλησίας είναι βασικό, πολύ βασικό δόγμα. Και οι διαφορές μας με τις άλλες ομολογίες, τον παπισμό και τις προτεσταντικές ομολογίες, ξεκινούν από την διαφορετική αντίληψη για την Εκκλησία. Είναι προπάντων εκκλησιολογικές διαφορές. Κατά το άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, η Εκκλησία έχει τέσσερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική. Τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Εκκλησίας θα προσπαθήσω, αδελφοί και πατέρες, να παρουσιάσω στην ευσεβειά σας σε σειρά ομιλιών. Και παρακαλώ σε αυτές τις ομιλίες να δώσετε όλος ιδιαιτέρως την προσοχή σας. Πιστεύω εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Το πρώτο γνώρισμα, το και σπουδαιότερο, είναι τούτο, ότι η Εκκλησία είναι μία, όχι πολλές. Ότι δε η Εκκλησία είναι μία αποδεικνύεται από πλήθος χωρίων της Αγίας Γραφής. Βεβαίως υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη και χωρία όπου γίνεται λόγος για εκκλησίες κατά πληθυντικό αριθμό. Αναφέρω παραδείγματα. Εκκλησία, γράφει η Βίβλος των Πράξεων, οίκον ειρήνη, που σημαίνει οι εκκλησίες είχαν πρόοδο, προόδευαν. Οι εκκλησίες, λέγει η Βίβλος των Πράξεων, ή της δοκή φιλόνικος είναι, εμείς τη αυτήν συνήθεια που και έχουμε, ουδέ εκκλησία του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αν αρέσκεται κανείς να είναι φιλόνικος, εριστικός τύπος, πνεύμα αντιλογίας, αντιλησίας, ισχυρογνώμων, εμείς τέτοια συνήθεια δεν έχουμε, ούτε οι εκκλησίες του Θεού, λέγει ο Απόστολος.
ο έφωνος ακουσάτο τι το Πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Όποιος έχει αυτή, όποιος έχει αυτιά, λέγει ο Χριστός στη βίβλο της Αποκαλύψεως, να τα ανοίξει και να ακούσει και να προσέξει τι λέγει το Πνεύμα το Άγιο στις εκκλησίες. Γιατί σε αυτά και σε άλλα χωρία γίνεται λόγος για εκκλησίες, για πολλές εκκλησίες, κατά πληθυντικό αριθμό? Δεν πρόκειται για πολλές κατ' ουσίαν εκκλησίες. Γίνεται λόγος για πολλές εκκλησίες με την έννοια των τοπικών εκκλησιών. Λέγονται πολλές οι εκκλησίες εξ επόψεως τόπου όπου είναι ιδρυμένη κάθε εκκλησία. Στον επίσκοπο της εκκλησίας της Βύργης να γράψεις. Στον επίσκοπο της εκκλησίας της Λαοδικίας να γράψεις. Στον επίσκοπο της εκκλησίας της Φιλαδελφίας να γράψεις. Όλες αυτές είναι τοπικές εκκλησίες. Και σήμερα λέμε Εκκλησία της Ελλάδος, Εκκλησία της Βουλγαρίας, Εκκλησία της Σερβίας. Κρίνομαι τοπικά. Εξ επόψεως όμως ουσίας όλες οι εκκλησίες έχουν ενότητα, έχουν την αυτή πίστη, είναι μία εκκλησία. Δεν διαφέρουν στην πίστη αυτές οι εκκλησίες, μία κατ' ουσίαν εκκλησία είναι. Την ενότητα της εκκλησίας μαρτυρούν πάρα πολλά χωρία της Καινής Διαθήκης. Θα αναφέρω 3-4 μόνο χωρία. Ο Χριστός, όταν ο Πέτρος ομολόγησε τη μεσιακή του ιδιότητα και τη θεότητά του, είπε στο Μεγάλο Απόστολο: «Συ ή Πέτρος, και επί ταύτη την πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία». Δεν είπε «τάς εκκλησίας». «Συ είσαι Πέτρος, βράχος πίστεως, και επάνω στην πέτρα», όχι στον Πέτρο όπως θέλει ο Πάπας, «επάνω στην πέτρα, επάνω στην πίστη θα κτίσω την εκκλησία μου, το μεγάλο πνευματικό οικοδόμημα». Για μία εκκλησία ομιλεί εδώ ο ιδρυτής και αρχηγός της εκκλησίας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός ο λόγος, περίφημος λόγος για την Εκκλησία, περιέχεται στο 16ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Στο 20ο κεφάλαιο της Βίβλου των Πράξεων, ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τους ποιμένας της Εκκλησίας της Εφέσου, της τοπικής εκείνης και εν δόξου Εκκλησίας, στο Ιερατικό Συνέδριο της Μιλήτου, είπε μεταξύ άλλων: «Προσέχετε εαυτής και παντί το ποιμνίο
ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμένην την Εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του Ιδίου Αίματος. Να προσέχετε, είπε ο μεγάλος Απόστολος, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, να προσέχετε, είπε στους ποιμένας, τους πρεσβυτέρους και τους επισκόπους, να προσέχετε τους εαυτούς σας και όλο το ποίμνιο πάνω στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, φροντιστάς, φρουρούς, φύλακες, για να ποιμένετε, για να κυβερνάτε την Εκκλησία κατά ελληνικό αριθμό, την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, την οποία ο Κύριος και Θεός απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Ο Κύριος και Θεός έγινε άνθρωπος, πήρε σώμα, απέκτησε αίμα και θυσιάστηκε, έχισε το αίμα του για να αποκτήσει την Εκκλησία του. Το στερέωμα, λέγει ο υμνογράφος, το στερέωμα των επισήχων επιθότων, στερέωσον Κύριε την Εκκλησία, ειν εκτίσω το τιμίο σου αίματι, την οποία απέκτησες με το πολύτιμο αίμα σου. Στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου ο Χριστός ομιλεί στους Ιουδαίους ως ο ποιμήν ο καλός, ο καλός με απόλυτη έννοια, ο ιδεώδης, ο ιδανικός ποιμήν. Και τι λέγει στους Ιουδαίους που νόμιζαν ότι ο Θεός είναι μόνο για αυτούς, η προνοιά του είναι μόνο για αυτούς, ο Μεσσίας είναι μόνο για αυτούς. Έχω και άλλα πρόβατα αφού και στην εκ της αυλής ταύτης. Κακή να δει με αγαγήν και της φωνής μου ακούσουσι και γεννήσετε μία ποίμνη εις ποιμήν. Δεν έχω μόνον εσάς τους Ιουδαίους, είπε ο Χριστός. Έχω και άλλα πρόβατα, λογικά πρόβατα, τα οποία δεν είναι από αυτή τη αυλή, από αυτή τη μάνδρα, από την Ιουδαϊκή μάνδρα. Είναι από την εθνική αυλή. Ενούσε τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες, μεταξύ των οποίων είμεθα και εμείς οι Έλληνες, και τα άλλα εκείνα πρόβατα, τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες, πρόκειται να οδηγήσω ως καλός ποιμήν, λέγει ο Χριστός, και θα ενωθούν με σας τους πιστούς Ιουδαίους και θα γίνει μία ποιμνή από πιστούς Ιουδαίους και πιστούς εθνικούς, θα γίνει μία ποίμνη κάτω από ένα ποιμένα. Ο ένας ποιμένας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η μία ποίμνη είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Πού είναι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά
που ομιλούν για δύο ποίμνες. Αυτοί οι σχιζοφρενικοί αιρετικοί τι λένε και τι γράφουν? Ότι η Εκκλησία αποτελείται μόνο από 144.000 εκλεκτούς. Τις 144.000 που αναφέρονται δύο φορές στην Αποκάλυψη, στο 7ο και στο 14ο κεφάλαιο. Αυτοί αποτελούν την ανώτερη ποίμνη, την Εκκλησία κατά τους χιλιαστάς. Και υπάρχει και η άλλη ποίμνη, η οποία αποτελείται από άλλα πρόβατα, άλλους σωζωμένους, και αυτή η άλλη ποίμνη δεν είναι Εκκλησία, και αυτή η άλλη ποίμνη θα παραμείνει αιωνίως επάνω στη γη και θα τρώει και θα πίνει και θα διασκεδάζει. Δύο ποίμνες. Λάθος. Μία ποίμνη. Μία ποίμνη κάτω από ένα ποιμένα. Στην προς Εφεσίους επιστολή, στο κεφάλαιο 4, στους στίχους 4 έως 6, υπάρχει ένας αποστολικός λόγος κατεξοχήν κατάλληλος για την απόψινή ομιλία. Ένας από τους πλέον δογματικούς, θεολογικούς, περιεκτικούς και ωραίος λόγος του Αποστόλου Παύλου. Εφεσίους, Δέλτα, 4 έως 6. Αναφέρω το χωρίο. Εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και εκλήθητε εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών. Εις Κύριος μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Με απλά λόγια, υπάρχει ένα σώμα, πνευματικό σώμα, και ένα πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, καθώς και μία ελπίς, η ελπίς να πάμε όλοι οι πιστοί στον ουρανό. Υπάρχει ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, μία πίστης, η ορθή, η σωστή πίστης, ένα βάπτισμα και ένας Θεός, ο Πατέρας, που είναι Θεός όλων, ενεργεί διαμέσου όλων και κατοικεί μέσα σε όλους τους πιστούς. Όλα όσα αναφέρει ο Απόστολος σε αυτό το χωρίο είναι ένα, έχουν μοναδικότητα. Ένα σώμα, ένα πνεύμα, μία ελπής, ένας Κύριος, μία πίστης, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας. Να αναλύσουμε το χωρίο. Εν σώμα και εν πνεύμα. Για να πει αυτή την έκφραση ο Απόστολος, ορμήθηκε από το σώμα και το πνεύμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει ένα σώμα και μέσα σε αυτό το ένα σώμα υπάρχει ένα πνεύμα ή αλλιώς μία ψυχή. Ένα σώμα
και ένα πνεύμα που εμψυχώνεται, με το οποίο εμψυχώνεται το σώμα και ζωντανεύει το σώμα. Εν εφύσης εις τους μικτήρας αυτού πλοήν ζωής και γένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν, οργανισμός ζωντανός, ύπαρξη ζωντανή. Ένα σώμα και ένα πνεύμα υπάρχει στον άνθρωπο. Από αυτό το ένα σώμα και το ένα πνεύμα ο Απόστολος ανάγεται σε ένα άλλο σώμα. Σώμα πνευματικό, ηθικό, μυστικό, που αποτελείται από πολλά μέλη. Αυτό το ανώτερο σώμα είναι η Εκκλησία. Ένα σώμα ίσον μία Εκκλησία. Δεν λέει δύο σώματα, δεν λέει πολλά σώματα. Ένα σώμα ίσον μία Εκκλησία. Ένα πνεύμα, λέγει κατόπιν, είναι το Άγιο Πνεύμα που εμψυχώνει την Εκκλησία. Γι' αυτό ήρθε την Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα στη γη, για να εμψυχώσει την Εκκλησία, όπως το ανθρώπινο πνεύμα εμψυχώνει το ανθρώπινο σώμα. Μία ελπίση. Ένα ελπιζόμενο αγαθό για το οποίο κληθήκαμε. Ένα ύψιστο αγαθό που κληρονομούν όλοι οι πιστοί. Η Βασιλεία των Ουρανών. Πού είναι πάλι οι αντίχριστοι χιλιαστέ που εισάγουν δύο ελπίδες, μια ανώτερη ελπίδα για τους 144.000 και μια κατώτερη ελπίδα για τους υπολείπους πιστούς να μείνουν όλοι στη γη αιωνίως. Όχι δύο ελπίδες, μία ελπίδα να παραλάβουμε όλοι βασιλεία ασάλευτων, να κατοικήσουμε στην πόλη την μέλουσα και μένουσα, την αχειροποίητη εις τεχνή της και δημιουργός ο Θεός. Ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, μία πίστης, τούτο μας ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος. Μία πίστης υπάρχει, η ορθή, η σωστή πίστης. Είναι κατά τον Απόστολο Ιούδα, τον αδελφόθεο, η άπαξ παραδοθήσα της Αγίης πίστη ή η αγιωτάτη ημών πίστης κατά τον αυτόν Απόστολο. Να αγωνιζόμαστε, λέγει ο Απόστολος Ιούδας, να διατηρούμε την άπαξ παραδοθήσα της Αγίης πίστη, την πίστη που παραδόθηκε μια για πάντα στους πιστούς. Ήλθε ο Χριστός στον κόσμο και παρέδωσε την πίστη. Δεν θα ξανάρθει αν την καταστρέψουμε να την παραδώσει πάλι. Θα ξανάρθει να μας κρίνει αν διατηρήσαμε την πίστη, αν αγωνιστήκαμε για την πίστη. Να επικοδομούμε τους εαυτούς μας κατά τον αυτό Απόστολο πάνω στην αγιωτάτη πίστη, όχι πάνω στην αίρεση. Η άπαξ παραδοθήσα της Αγίης πίστης είναι με άλλα λόγια το σύνολο των αληθιών
που αποκάλυψε ο ουρανός στη γη, που αποκάλυψε ο Θεός τους ανθρώπους και είναι απαραίτητες αυτές οι αλήθειες για τη σωτηρία μας και τη δόξα μας. Μία πίστης εν βάπτισμα. Να βαπτίζεται κανείς και να γίνεται χριστιανός παραδεχόμενος τη μία πίστη το σύνολο των αληθιών που απεκάλυψε ο Κύριος στους ανθρώπους. Τώρα στο εξωτερικό, αλλά και εδώ στο εσωτερικό, γίνεται ο λόγος για δεύτερο βάπτισμα. Χιλιαστέ, Πεντηκοστιανοί και άλλοι δεν αρκούνται στο βάπτισμα που έλαβαν όταν βαπτίστηκαν σε νηπιακή ηλικία. Καταφρονούν εκείνο το βάπτισμα και βαπτίζονται για δεύτερη φορά και βαπτίζονται, λέγουν, τη δεύτερη φορά με Πνεύμα Άγιο. Λες και την πρώτη φορά δεν υπήρχε Πνεύμα Άγιο. Λέει, μόνο με νερό βαπτιστήκαμε την πρώτη φορά. Λάθος. Τι είπε ο Χριστός στον Νικόδημο? Ότι γεννάται κανείς εκ νέου από νερό και από Πνεύμα Άγιο. Κατά το μυστήριο του βαπτίσματος δεν είναι μόνο το νερό που βλέπουμε, είναι και το Πνεύμα του Άγιο που δεν βλέπουμε. Ένα βάπτισμα, λέγει ο Απόστολος. Και οι πατέρες της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, στο σύμβολο της πίστεως, ομολογούν ένα βάπτισμα. Ομολογώ ένα βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Όποιος βαπτίζεται δεύτερη φορά δήθεν με Πνεύμα Άγιο, ξεβαπτίζεται. Δεν βαπτίζεται, ξεβαπτίζεται. Ένας Θεός και Πατέρας όλων, Αυτός που είναι Θεός επί πάντων, ενεργεί δια πάντων και κατοικεί μέσα σε όλους τους πιστούς. Βλέπετε στο χωρίο αναφέρεται και η Αγία Τριάς. Στο στίχο 4 αναφέρεται το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Στο στίχο 5 ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ο Υιός. Και στο στίχο 6 ο Θεός Πατήρ. Ιδιαιτέρως στο περίφημο αυτό χωρίο πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας σε δύο σημεία, σε δύο μοναδικότητες. Ποιες είναι αυτές οι δύο μοναδικότητες που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως και να τις δούμε εν συνδυασμό? Εν σώμα μία πίστης. Το ένα σώμα, το μεγάλο, το πνευματικό, το μυστικό σώμα που αποτελείται από πολλά μέλη, η Εκκλησία, είναι εκεί που είναι η μία πίστης. Εκεί που είναι η μία πίστης, η ορθή πίστης, η σωστή πίστης, η αληθινή πίστης, εκεί είναι και το ένα σώμα, η μία Εκκλησία. Είναι ένα το σώμα, μία η Εκκλησία, διότι είναι μία η πίστης, η αλήθεια. Δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα, αδελφοί μου.
Δεν τα καταλαβαίνει και το μικρό παιδί? Πώς δεν τα καταλαβαίνουν μεγάλοι θεολόγοι και μερικοί παπάδες και μερικοί δεσποτάδες και πατριαρχάδες? Και πώς δεν τα καταλαβαίνουν καρδινάλοι και πώς δεν τα καταλαβαίνουν πάπες? Ένα σώμα μία πίστης, μία εκκλησία μία πίστης. Εκεί λοιπόν που είναι η αληθινή πίστης, εκεί είναι το ένα σώμα, η εκκλησία. Και σε άλλα σημεία της Καινής Διαθήκης γίνεται λόγος για την εκκλησία ως σώμα, σώμα Χριστού. Τι λέγει ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους και επιστολή, αλλά και προς Κορινθίους γράφοντας, τι λέγει? Οι πολλοί εν σώμα εσμέν. Είμαστε πολλοί, αλλά αποτελούμε ένα σώμα. Και εις εν σώμα ευαπτίστημε. Βαπτιστήκαμε για να γίνουμε ένα σώμα, μία πνευματική κοινωνία, η Εκκλησία. Βαπτιζόμενος κανείς εντάσσεται στο σώμα που λέγεται Εκκλησία. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή? Ο Θεός λέγει έδωκε τον Χριστόν κεφαλήν υπερπάντα τη Εκκλησία, ήτης εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένο. Ο Θεός κατέστησε το Μεσσία το Χριστό κεφαλή στην Εκκλησία, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλους ανθρώπους, αγγέλους και αρχαγγέλους. Είναι ο Χριστός κεφαλής στην Εκκλησία. Η δε Εκκλησία, λέγει ο Απόστολος, είναι το σώμα του Χριστού. Αυτός η κεφαλή και εμείς το σώμα του. Τόσο στενό σύνδεσμο έχουμε η πιστή με τον Χριστό, όπως το σώμα με την κεφαλή. Η Εκκλησία για το σώμα του Χριστού είναι το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένο. Είναι το συμπλήρωμα. Δεν θα αφήσουμε μόνη την κεφαλή, προσθέτουμε το σώμα ως συμπλήρωμα. Η Εκκλησία, λέγει, ο σώμα Χριστού είναι το συμπλήρωμα τίνος. Πόσο όμορφα εκφράζει ο Απόστολος. Το συμπλήρωμα εκείνου που πληρεί τα πάντα σε όλα, σε όλες τις ανάγκες τους. Είναι το συμπλήρωμα η Εκκλησία εκείνου που ως Θεός πληρεί τα σύμπαντα. Είναι το πλήρωμα, όπως λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαείς επιστολή, τι λέει? Ότι εν αυτό το Χριστό, μέσα στο Χριστό, στον Ιησού τον Αζωραίο, ευδόκησε, ευαρεστήθηκε να κατοικήσει παν το πλήρωμα όλοι οι Θεώτες. Και εν αυτό υπάρχει το πλήρωμα της Θεότητος σωματικός, λέγει σε άλλο σημείο της προς Κολασσαείς επιστολής ο Απόστολος. Μέσα στο Χριστό υπάρχει όλος ο πλούτος της Θεότητος ουσιωγός. Όλη η Θεία Ουσία, όλη η Θεότητος. Ο Χριστός είναι Θεός ολόκληρος. Και γι' αυτό
λέγει ο Απόστολος ότι είναι το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένο, το συμπλήρωμα εκείνο που πληρεί ο Θεός τα πάντα σε όλες τις ανάγκες τους. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασαΐς επιστολή αναφέρει δύο χωρία όπου η Εκκλησία ονομάζεται σώμα. Το ένα στο Κολασαΐς, Α18, τι λέγει εκεί ο Απόστολος, ότι ο Χριστός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Εξηγεί ότι σώμα ονομάζει την Εκκλησία. Κολοσσαΐς Α18 και στο Α24 τι λέγει ο Απόστολος, χαίρω εν της παθημασή μου και αντανάπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού ο εστίν η Εκκλησία. Χαίρω στα παθήματά μου, λέγει ο Απόστολος, και με όσα υποφέρω στη σάρκα μου, με τα βασανά μου, αναπληρώνω τις θλίψεις του Χριστού. Συνεχίζω τις θλίψεις του Χριστού για το σώμα του που είναι η Εκκλησία. Έπαθε η κεφαλή ο Χριστός, Πάσχη και το σώμα, πάσχουν όλα τα πραγματικά μέλη του σώματος του Χριστού. Όλοι οι συνειδητοί χριστιανοί, οι πιστοί, πάσχουν για το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Σύμφωνα αγαπητοί μου, με αυτά τα λόγια της Αγίας Γραφής και άλλα που δεν αναφέραμε, η Εκκλησία είναι μία, αυτή που κατέχει την μία πίστη, την ορθή, τη σωστή, το σύνολο των αληθιών που φανέρωσε ο Κύριος στους πιστούς. Έξω από αυτή τη μία Εκκλησία υπάρχουν οι αιρέσεις και οι αιρέσεις δεν μπορούν να ονομάζονται εκκλησίες. Κακώς ομιλούν πολλοί και λένε Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Κακώς ομιλούν πολλοί και λέγουν Ένωση των Εκκλησιών. Ο Πάπας είπε μέχρι το 2000 πρέπει να έχει γίνει Ένωση των Εκκλησιών. Δεν υπάρχουν εκκλησίες. Υπάρχει μία μόνο εκκλησία. Τα άλλα είναι αιρέσεις. Αιρέσεις απολίας, λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Οι αιρέσεις είναι πράγματα που οδηγούν στην απώλεια, στο χαμό, στην κόλαση. Μάλιστα, αυτοί που έκαναν τις αιρέσεις έχουν 1000% εξασφαλισμένη την απώλεια, την κόλαση. Και ποια είναι η μία εκκλησία, η αληθινή εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός? Είναι η Ορθοδοξία, είναι ο Παπισμός, είναι καμία από τις 2000 και πλέον παραφιάδες του Προτεσταντισμού, είναι οι Μορμόνοι, είναι οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε ποια είναι η μία, η αληθινή εκκλησία,
αφού η μία η αληθινή εκκλησία είναι αυτή που έχει τη μία τη σωστή πίστη, δεν είναι δύσκολο. Δεν το λέμε, αδελφοί μου, διότι είμαι ορθόδοξη. Το λέμε διότι αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Η μία εκκλησία, η αληθινή, είναι η ορθόδοξη. Γιατί? Διότι η ορθοδοξία πιστεύει όσα πίστευε η αρχαία εκκλησία. Δεν αλλάξαμε τίποτε από την πίστη της αρχαίας εκκλησίας. Έχουμε σταθερή διδασκαλία επί 20 αιώνες. Ό,τι πίστευε ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που εορτάζομαι αύριο, τα ίδια πιστεύουμε σήμερα από τον 20ο αιώνα και εμείς ορθόδοξοι. Πολλές, πάρα πολλές φορές, από βήματα αιθουσών, από άμφωνες ναών και από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, έχω προκαλέσει τους ετεροδόξους να εμφανιστούν και να κάνουμε διάλογο και να υποδείξουν και να αποδείξουν αν μπορούν ότι έχουμε αλλάξει μία έστω διδασκαλία πίστεως από τη διδασκαλία της αρχαίας εκκλησίας. Δεν εμφανίστηκαν, δεν μπορούν να αποδείξουν τίποτε, δεν έχουν επιχειρήματα. Είμαι τα ημία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ό,τι είμεθα η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία αποδεικνύεται και από ορισμένα σημεία, θαύματα που γίνονται μόνο στον Ορθόδοξο χώρο. Θαύματα, η ευσπλαχνία του Θεού κάνει και σε ετεροδόξους, κάνει και σε αλλοχρίσκους, κάνει και σε απίστους και σε αθέους, μήπως τους συγκινήσει και πιστεύσω. Αλλά ορισμένα θαύματα δεν γίνονται έξω από το χώρο της Ορθοδοξίας. Ένα θαύμα που μπορούν να το διαπιστώσουν οι πάντες είναι θαύμα σε ευρυτά την κλίμακα, είναι το θαύμα του αγιασμού. Παίρνει ο Ορθόδοξος ιερεύς ή αρχιερεύς το νερό, το ευλογεί με την Ορθόδοξη πίστη, αγιάζεται και παραμένει άφθορο, αναλύωτο, νεαρό, φρέσκο, όπως λέγει ο Ιωάννης Χρυσόστομος, άσυπτο, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και όπως επίσης άλλοι πατέρες αναφέρουν, και δύναται καθένας να διαπιστώσει. Παλαιότερα ευσεβείς χριστιανοί όταν έκτιζαν σπίτι στα θεμέλια έβαζαν ένα φιαλίδιο αγιασμού, ένα μπουκαλάκι αγιασμού. Και όταν το σπίτι χαλούσε έπειτα από 100-200 χρόνια και το ξεθεμέλιο να χτίσω νέο σπίτι και έβρισκαν το μπουκαλάκι με τον αγιασμό, το άνοιγα και διαπίστωναν ότι ο αγιασμός έπειτα από τόσο μακρό χρονικό διάστημα έμενε άφθορος, αναλύωτος, άσυπτος, νεαρός, φρέσκος. Εγώ δε ο ταπεινός
αξιώθηκα σε μια περίπτωση να αισθανθώ από τη φιάλη του αγιασμού. Εδώ είναι ένας αδελφός που ήμασταν μαζί προσκυνητέ στον Όσιο Δαβίδ, στο μοναστήρι που είναι στην Εύβοια πάνω από τη λίμνη της Ευβοίας, όταν ζούσε ο σύγχρονος μεγάλος ασκητής και Άγιος θαρισματούχος του Αγίου Πνεύματος, ο πατήρ Ιάκωβος. Αξιώθηκα εκεί από τη φιάλη του αγιασμού να αισθανθώ να βγαίνουν κύματα ευωδίας. Δεν είναι παραμύθια η Εκκλησία μας. Δεν είναι παραμύθι η θρησκεία μας. Παραμύθι των παπάδων, όπως λένε οι άπιστοι και οι άθεοι. Διαπιστώσαμε οι ίδιοι θαύματα και γι' αυτό πιστεύουμε. Αλλιώς θα πηγαίναμε να κάνουμε μια άλλη δουλειά, να βάζουμε χρήματα και να μην το κοπούμε αγρίως. Το Πανάγιο Φως, το Πανάγιο Τάφο δεν είναι και αυτό παραμύθι. Εδώ είναι ψυχές ισορροπημένες, σοβαρές, τετραγωνικές που διαπίστωσαν προσωπικό στο θαύμα, γίνεται δια του Ορθοδόξου Πατριάρχου. Όταν πεθαίνει ένας Ορθόδοξος που ήταν Άγιος άνθρωπος, δύναται να συμβεί άλλο θαύμα. Ολόκληρο το σκήνομα, το σώμα να παραμείνει αδιάλυτο όπως το Αγίου Σπυρίδωνος. Ή αν διαλυθεί, τα οστά των Αγίων και των μαρτύρων της Ορθοδοξίας εμφανίζουν σημεία, ευωδιάζουν, εκβάλλουν δαιμόνια, επιτελούν ιάσεις. Είναι καλά σχηλιαστής που να πέθανε και να μας χωρούν τα κοκαλάκια του. Είναι κανένας καρδινάλιος που να πέθανε και να μας κοβολούν τα κοκαλάκια του. Η Ορθοδοξία λέγεται Ορθοδοξία διότι διατήρησε το ορθό δόγμα. Οι άλλοι καινοτόμησαν, πρόσθεσαν, αφαίρεσαν, τροποποίησαν δόγματα της Εκκλησίας, νόθευσαν την πίστη και γι' αυτό η Εκκλησία μας πήρε σαν ειδοποιώ διαφορά την ονομασία Ορθόδοξος. Εκκλησία Ορθόδοξος, είσαι μια εκκλησία αληθινή. Και εμείς τους ετεροδόξους δεν λέμε να έρθουν και να γίνουν Ορθόδοξοι σαν εμάς. Τι λέμε? Να επανέλθουν στην πίστη της αρχαίας εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων, προτού γίνει το σχίσμα. Και εάν επανέλθουν στην πίστη της Εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων, αυτομάτως γίνονται Ορθόδοξοι, διότι η Ορθοδοξία είναι η συνέχεια της αρχαίας Εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων. Αδελφοί, δεν τελείωσε το κήρυγμα, είπαμε θα κάνουμε σειρά ομιλιών για την Εκκλησία. Σήμερα εξηγήσαμε μία λέξη από το σύμβολο της πίστεως, την λέξη μία, πιστεύω εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Την επόμενη Κυριακή, συν Θεώ, θα εξηγήσουμε τη δεύτερη λέξη. Αγία, το δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Εκκλησίας, σε άλλη ομιλία το τρίτο και σε άλλη το τέταρτο. Και αυτές οι ομιλίες θα είναι ένας δυνατός κόλαφος εναντίον των οικουμενιστών οι οποίοι θέλουν να ενώσουν την αλήθεια με τις πλάνες και τα ψεύδη, με τις αιρέσεις.
ενέργεια. Ο μεγαλύτερος αγώνας που καλούμεθα να δώσουμε, αδελφοί μου, αυτή την εποχή είναι ο αγώνας εναντίον του οικουμενισμού και υπέρ της ορθοδοξίας. Θα πολεμήσω με τους οικουμενιστάς μέχρι σε σκάτων. Στο εξωτερικό βλέπω ότι έχει αμβληθεί το ορθόδοξο αισθητήριο. Κατάφεραν οι οικουμενιστές να εμπεδώσουν στις ψυχές των χριστιανών των ορθοδόξων την ιδέα ότι δείτε τι ορθόδοξοι, τι παπικοί, τι προτεστάντες, τι αλλόθρησκοι, όλοι το ίδιο είμαστε. Δεν είμαστε το ίδιο. Εμείς οι ορθόδοξοι είμαστε η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, το πλήρωμα του εκπαταχάντα εν πάση πληρωμένα. Ήρθα η ορθοδοξία. Ήρθα. Ορθοδοξία ή θάνατος. Ορθοδοξία ή θάνατος. Την άλλη Κυριακή περιμένω να έρθετε διπλάσιοι. Γιατί πρέπει να εξηγήσουμε ακόμη μερικά πράγματα. Η Εκκλησία είμαστε όλοι. Δεν είναι το ιερατείο μόνο. Η Εκκλησία είναι όλοι οι πιστοί, κλήρος και λαός. Και όλοι πρέπει να ενδιαφερόμεθα για την Εκκλησία μας. Γι' αυτό θα ειδοποιήσετε κι άλλους να διπλασιαστεί και να υπερδιπλασιαστεί το ακροατήριο, για να μάθουμε τι είναι Εκκλησία και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και να μην μας καταπατούν ασεβείς και άπιστοι και αντίστακτοι ιερείς και αρχιερείς, πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι. Να μην μας καταπατούν οι οικουμενιστές και οι κοσμικοί κληρικοί και οι αμοραλιστές, που φορτώνουν στους ώμους μας πολλές φορές αναξίους κληρικούς και κατά λάθος μερικούς αξίους. Όλες την Ανδρέας Τρεμπέλας επάνω στην Μόγκητσα. Έγινε και ένα πολύ καλό λάθος. Τα ξέρω, τα ξέρω. Η Αγία Γραφή τι λέει. Το ξέρω εδώ, στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Η Αρχιεπισκοπή, αυτή που κυβερνούν την Αρχιεπισκοπή, δεν ξέρω ποιος κυβερνάει τώρα την Αρχιεπισκοπή, έχουν παραδώσει το λαό στους νομοθυσίτες. Γίνεται η Ορθόδοξη Λειτουργία και κατόπιν γίνεται στον ίδιο ναό η λειτουργία των μονοθυσιτών. Οι μονοθυσίτες αγαπητοί. Κατάλαβε ότι καταλάβετε την Εκκλησία όλοι μας. Οι μονοθυσίτες δεν με κατόπισαν. Δεν αναγνώρισα την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο και τις επόμενες. Δεν κατήρησαν τους αιρεσιάρχες αρχηγούς τους, τους οποίους τιμούν ως Αγίους. Και εντούτοις η Αρχιεπισκοπή παρέδωσε τον νόμο του Ζωοδόχου Πηγής του Μονοφυσίτας. Τι λέει ο Απαστολός Ιωάννης. Ησυχία. Τι λέει ο Απαστολός Ιωάννης. Τον αιρετικό, όταν έρχεται προς εσάς ως αιρετικός, αν έρθει σαν γιατρός εντάξει, αν έρθει σαν τραυματικός εντάξει, αν έρθει σαν φτωχός εντάξει, αλλά αν έρθει με την ιδιότητα του αιρετικού, δεν θα τον δεχτείτε στο σπίτι σας, στο ατομικό σας, ούτε θα το πείτε καλημέρα. Ο ναός στο σπίτι του Θεού αξίζει πολύ περισσότερο από το ατομικό μας κοσμικό σπίτι και δεν έπρεπε η Αρχιεπισκοπή να παραδώσει το ναό. Φέρω το εξής επιχείρημα.
ότι στο εξωτερικό δεν θα μιλάτε όλοι, ησυχία όλοι, δεν θα μιλήσει κανείς. Φέρνω το εξής επιχείρημα, οι οικουμενιστές. Στο εξωτερικό η ετερόδοση, παπικοί προτεστάντες, παραχωρούν στους Ορθοδόξους Έλληνες, ναούς και τηρούν και Ορθόδοξοι Έλληνες τα της λατρείας των σε ναούς ετεροδόξων. Και αυτό το κατακρίνουμε. Είναι προτιμότερο να γίνεται η θεία, λειτουργία και η θεία ευχαριστία σε ένα σπίτι ευσεβούς ανθρώπου ή σε μια αίθουσα, όχι σε ναούς ερετικοτάτων. Να ψάλλουμε στο στερέωμα των ευθυσίων επιθόντων, στερέως ο Κύριε την ευθυσία σου, την ευθύσω το τιμίο σου αίμα.
Δεν μπορούμε να χωρίσουν τέτοιους ανθρώπους. Δεν έχουμε άλλη ανακοίνωση. Δεν μου λέτε προσεύχεστε για αυτούς που σας κηρύττουν το λόγο του Θεού. Μάλιστα! Όλοι! Μερικοί μου παίρνετε προσεύχονται μόνο για τον εαυτό τους και για την οικογένειά τους. Η οποία η οικογένεια είναι η προέκταση του εαυτού τους. Αν θέλετε έτσι να μας φωτίζει ο Θεός και να μας δίνει δύναμη και ενθουσιασμό να σας κηρύττουμε, να προσεύχεστε. Και όχι με βελίστηκα όπως προσέχομαι εγώ. Προσεύχεστε με ζέση, με θέρμη. Προσεύχεστε για του λόγου εσείς. Λοιπόν, το διεκόρ όλοι μαζί. Διεκόρ.